Καλημέρα, καλημέρα. Δώστε μας έτσι την εικόνα, πού είσαστε, πού σας βρίσκει σήμερα, πού θα γίνει η λαϊκή αγορά στον Άγιο Νικόλαο, εάν υπάρχουν προβλήματα και γιατί δεν συμμετείχατε έτσι και σε αυτή τη διαδικασία της κλήρωσης που έκανε ο Δήμος. Αν έχετε χρόνο να μας τα αναλύσετε όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είστε και εν ώρα εργασίας. Ναι. Σήμερα βρισκόμαστε όπως και κάθε εβδομάδα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Όλα κυλούν ομαλά. Πέρασε το πρωί η αστυνομία, έκανε έλεγχο όπως κάθε εβδομάδα τον τελευταίο καιρό στις άδειες. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν. Παρά το ότι είχαμε διαβάσει δηλώσεις του Δημάρχου ότι θα μεταφερθείτε στο νέο χώρο, ούτε σήμερα. Και την κλήρωση έκανε, παρόλα αυτά δεν έχει ενημερώσει ούτε το δικό μας σωματείο, ούτε την Ομοσπονδία για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Mm-hmm. Έχει υποχρέωση να μας ενημερώσει. Από εκεί και πέρα θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ για τον επόμενο καιρό, μέχρι να νομιμοποιήσει την υπάρχουσα λαϊκή ο Δήμος, τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εδώ, προκειμένου να γίνει μεταφορά μετά. Μάλιστα. Εσείς στην κλήρωση γιατί δεν πήγατε? Θεωρείτε ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα δεν σας εξυπηρετεί όλο αυτό? Η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί είναι για να νομιμοποιηθεί υπάρχουσα λαϊκή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας να προκηρύξει και να δώσει τις θέσεις στη νέα λαϊκή. Α, όχι ο Δήμος θα θεωρείτε. Όχι ο Δήμος. Όχι ο Δήμος. Μόλις γίνει η τοποθέτηση των παραγωγών στην υπάρχουσα λαϊκή, η ισχύ της Επιτροπής πάει να ισχύει. Δεν έχει ισχύει πλέον η Επιτροπή. Ναι. Εμείς δώσαμε τους εκπροσώπους μας στο Δήμο και τους κοινοποιήσαμε και στην Περιφέρεια με σκοπό να γίνει η τοποθέτηση των παραγών εδώ. Ο Δήμος έφτιαξε να κάνει κλήρωση για τη νέα λαϊκή. Γι' αυτό το λόγο δεν παραβρεθήκαμε. Μάλιστα. Πόσο έχει επηρεάσει όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, που δεν είναι και το καλύτερο θα μπορούσε να πει κανείς, πόσο έχει επηρεάσει την κίνηση, ο κόσμος τι σας λέει, τι εισπράτεται? Ο κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν ξέρει πού θα μας βρει. Έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα. Ο κόσμος από τα χωριά δεν κατεβαίνει και δεν ξέρει καταρχήν με όλα αυτά που λέγονται. Εάν θα γίνει λαϊκή. Που θα γίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ αρνητικό το κλίμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε με την Ομοσπονδία τι ενέργειες θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν τουλάχιστον σήμερα είστε στην Εθνική Αντιστάσεως εκεί στο νοσοκομείο κοντά όπως γνωρίζει και ο κόσμος του Αγίου Νικολάου. Και εδώ πιστεύω ότι θα είμαστε και τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να εξυπηρετηθούν και οι παραγωγοί που κάνουν και αυτό το δικό τους αγώνα, να πουλήσουν τα πράγματά τους. Αυτό πιστεύουμε, αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί είναι κουραστικό για όλους. Και για μας και για τους πελάτες. Mm-hmm. Απλά πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Ωραία. Εσείς τώρα με την κλήρωση μας είπατε δεν μάθατε τι έγινε, ποιος θα πάει πού, ποια θέση θα... Δεν μας έχουν ενημερώσει, όχι. Ή αν θα καλυφθούν όλοι οι παραγωγοί που είναι τώρα στη λαϊκή, εάν θα πάνε στο νέο χώρο, αν θα πάνε όλοι. Ή αν κάποιοι δεν θα καταφέρουν να βρουν μια θέση. Υπόσχονται ότι θα πάμε όλοι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι άλλα έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα λέγονται στα λόγια. Εμείς δεν βασιζόμαστε στα λόγια. Θέλουμε πράξεις, θέλουμε γραπτά. Με αποδείξεις κινούμαστε πλέον. Γιατί είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις, πολλές προτάσεις στο παρελθόν, τα οποία τη μια μας λέγανε έτσι, την άλλη αλλιώς. Και πλέον στηριζόμαστε μόνο σε αποδείξεις, στα χαρτιά. Υπάρχουν και κάποιες ασάφειες, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν και περιμένετε και εσείς τις επίσημες, όπως καταλαβαίνουμε,
ανακοινώσει από την πλευρά του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Εννοείται, να, το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας ενημερώσει, ναι, τι ακριβώς έχει γίνει και με την κλήρωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου είχε ψηφίσει σε κοινό χώρο παραγωγούς και εμπόρους. Προφορικά στέλνουμε τους εμπόρους αλλού, σε ένα παράνομο κομμάτι, το οποίο δεν έχει ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται να δώσει θέση στους εμπόρους χωρίς να υπάρχει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο χώρο. Οπότε πλέον εμείς βασιζόμαστε μόνο σε αποδείξεις, σε λόγια. Μάλιστα. Όχι σε λόγια. Ωραία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα είμαστε εδώ να ξαναμιλήσουμε αν χρειαστεί. Καλή δουλειά να ευχηθούμε. Είπατε έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα και ο κόσμος έχει συγχυστεί λίγο, δεν ξέρει αν και πότε θα γίνει και πού θα γίνει η λαϊκή κάθε εβδομάδα. Τουλάχιστον τα πράγματα είναι ήρεμα μας. Λέτε δεν έχουν οξυνθεί καταστάσεις σήμερα. Όχι, όχι, ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πολλά. Μάλιστα. Ο περισσότερος κόσμος είναι με το μέρος μας, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Καλή δουλειά να ευχηθούμε. Πράγματα ευχαριστώ. Υπάρχουν, προϊόντα υπάρχουν, να πούμε και έτσι και για αυτό το κομμάτι. Προϊόντα υπάρχουν εδώ στη Λαϊκή, αν και φέτος ορισμένα ήδη υπάρχουν έλλειψη λόγω των καιρικών συνθηκών, τα άξονα, αλλά στη Λαϊκή υπάρχουν απ' όλα. Ωραία. Καλή δουλειά να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά, ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.